Στιγμές τρόμου έζησαν οι επιβαίνοντες του λεωφορείου του ΚΤΕΛ Ξάνθης που εκτελούσε το μεσημέρι της Πέμπτης το καθορισμένο δρομολόγιο Ξάνθη Θεσσαλονίκη, όταν αυτό εξετράβη της πορείας του και κατέληξε μέσα σε ένα χαντάκι παραπλεύρος του οδοστρώματος. Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα της Πέμπτης και ενώ το λεωφορείο πλησίαζε προς το Πετροχώρι Ξάνθης, όταν κάτω από διευκρίνηση της μέχρι στιγμής συνθήκες και χωρίς ωστόσο να υπάρξει σύγκρουση με άλλο διερχόμενο όχημα, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα το λεωφορείο να βγει από τον δρόμο και να ανατραπεί μερικώς μέσα σε ένα χαντάκι που βρισκόταν δεξιά του οδοστρώματος. Σοκαρισμένοι από την πορεία του λεωφορείου, οι επιβάτες δεν μπορούσαν να διανοηθούν το τι ακριβώς είχε συμβεί, ενώ προσπαθούσαν να διαπιστώσουν αν οι ίδιοι αλλά και οι συνεπιβάτες τους είχαν τραυματιστεί από το ατύχημα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η πυροσβεστική υπηρεσία Ξάνθης με δύο οχήματα και πολυάριθμη ομάδα πυροσβεστών, αναλαμβάνοντας τον απεγκλωβισμό και την παροχή βοηθειών στους επιβαίνοντες του οχήματος, αλλά και δυνάμεις της αστυνομίας, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο της κυκλοφορίας των διαρχόμενων οχημάτων. Περιμετρικά του ατυχήματος τοποθετήθηκαν προειδοποιητική πορτοκαλί κόνη, ενώ στο σημείο κατέφθασε και ένα στενοφόρο όχημα, το οποίο ωστόσο δεν χρειάστηκε να μεταφέρει κάποιον από τις επιβάτες στο Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης. Συγκίνηση και γνωστοί των επιβατών έσπευσαν στην περιοχή αμέσως μόλις ενημερώθηκαν για το τι ακριβώς είχε συμβεί, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως όλοι οι επιβάτες βγήκαν σόοι και αυλαβείς μέσα από το λεωφορείο χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Σύμφωνα με τους πυροσβέστες, ένα μικρό ανάχωμα του εδάφους που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος ήταν αυτό που συγκράτησε το λεωφορείο μέσα στο χαντάκι, αποτρέποντας τον ενδεχόμενο να αναποδογυρίσει πλήρως με ό,τι αυτό θα μπορούσε να επιφέρει στους επιβάτες. Το τμήμα τροχιάς της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης ανέλαβε τη διενέργεια προανάρκρισης για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, ενώ και δεύτερο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Ξάνθης έσπευσε στο σημείο ώστε να μεταφέρει τους επιβάτες στον τελικό προορισμό τους, που δεν είναι άλλος από την πόλη της Θεσσαλονίκης.